το Δήμο Κεφαλονιάς αλλά και ως παλιός ποδοσφαιριστής είναι το εξής. Ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα, το πιο αγαπημένο άθλημα για όλους τους Κεφαλονίτες και βέβαια σε όλη την Ιφίλιο. Η ομάδα σας εδώ, η ΣΑΡΟΥ, που όλοι την αγαπάτε και την αγαπάμε, έχει καταφέρει από το 1983 και στέκεται ένας άξιος πρεσβευτής της Βόρειας Κεφαλονιάς. Εγώ προσωπικά, που με πάρα πολλούς από εσάς έχει τύχει και έχω παίξει συμπαίκτης και χαίρομαι πάρα πολύ που στηρίζετε την ομάδα τώρα που το έχει ανάγκη, όπως το Βαγγέλη τον Μιχαλάκο και κάποιους άλλους εκεί στο βάθος που ξυλοκρύβονται, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την διαδρομή την οποία κάνετε από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα που βρίσκεστε δίπλα στην ομάδα. Το γήπεδο το καινούριο πραγματικά είναι ένας καρπός της πολύ καλής συνεργασίας, όπως είπε και ο συντοπίτης σας, ο κ. Δαμητρόγωνας, της περιφέρειας μαζί και με το Δήμο μας. Και πιστεύουμε, επειδή και ο Παναγής αλλά και εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο, να φτιαχτούν κι άλλα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Αντία μας Παναγία μου, από κοινού, για να έχεις πολλά χρόνια του ποδοσφαίρου και από εκεί που τους πρέπει και πάλι. Τελειώματας και να μην καθυστερώ και εγώ πάρα πολύ, θέλω να σας πω να είστε όλοι καλά. Είστε παράδειγμα προς μίμηση με το διοικητικό σας βουλίο, εγώ νομίζω ότι είστε ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών, να είστε καλά, καλή επιτυχία και γιατί όχι, να μην πάρετε και το κύπελο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Να μην κάνω πάλι και μόνο τις ίδιες προσφωγές που έκανε ο Πρόεδρος της Κυριακής. Να σας προσφωγήσω όλους φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου και γενικά του αθλητισμού. Και να ξεκινήσω να συγχαρώ πρώτα το Δέλτα Σίγμα της ομάδος που σε συνεργασία με τον Αθηνοπεδιάρχη και με την Γενική. Αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να πανηγυρίσουμε σήμερα ένα γήπεδο μετά από τόσα χρόνια σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα από τις Βόρειου Κεφαλονιάς. Και να περιμένουμε που λέει και ο Περιφερειακός, μου είπε και ο Περιφερειακός προηγουμένως, ότι εντός λίγου χρονικού διαστήματος θα έχουμε και το δεύτερο γήπεδο των χρόνων. Εύχομαι να έχουμε ακόμα περισσότερα και να είμαστε κάθε φορά σε αυτή την ευχάριστη θέση να σας χαιρόμεθα για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και για τα αποτελέσματα που έχετε. Να είστε καλά, να ευχηθώ εγώ και στην ομάδα και στους αθλητές και σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή επιτυχία και στους δύο ημιτελικούς τους οποίους συμμετέχετε και καλή δύναμη στο έργο σας για τα υπόλοιπα, για τους υπόλοιπους δραστηριότητες προσωπικές και συνολικές. Καλή χρονιά.